Πάμε από εκπαδρινό βιντεάκι. Πάμε τελευταίες ετοιμασίες του πυλώνα τομέας 5, πυλώνας βόρειο-δυτικός. Βλέπουμε έχει δίπλο σιδερωθεί γύρω-γύρω όλος ο πυλώνας. Αύριο είναι δεδομένο πως το πρωί εδώ θα είναι η πρέσα, η 60 διάρα, για να ρίξει το μπετό. Ευτυχώς που είχα μήνυμα από φίλο ότι γίνονται εργασίες full τώρα εδώ και ήρθα το απογευματάκι αυτό, περασμένες τώρα 6.30. Ναι, πίσω είναι η εξέδρα, δυστυχώς υπάρχει μεγάλος. Λοιπόν, εστιάζουμε εδώ πέρα το τι κάνουν οι εργάτες, τόσο στα δυτικά, στα ανατολικά του τομέα, το πυλώνα, όσο και στα δυτικά, εδώ είναι επικεφαλής. Αυτές εδώ οι φύσες, οι μαύρες, δεν μπορώ να ξέρω τι είναι, δεν τις ξέρει τώρα εδώ ο Νίκος. Νίκο, αυτές οι μαύρες φύσες που είναι σαν, σαν ρεύμα, παροχή ρεύμα, τι είναι, τι μπορεί να είναι. Ναι, εδώ τα μαύρα, τα λάστιχα. Δεν ξέρω εγώ τι είναι. Ρεύμα, τι είναι. Ηλεκτροκόλληση. Ηλεκτροκόλληση, τόσα πολλά ρεύματα. Κοίτα πόσες διαφορετικές φύσες είναι. Ναι, φυσικά. Αυτά τα μαύρα δεν είναι τώρα για άμεσο ρεύμα. Κάτι άλλο είναι. Κάτι άλλο θα είναι η λειτουργία, παιδιά. Επειδή θα δείτε, παιδιά, πολύ το βίντεο αυτό το συγκεκριμένο, γράψτε μου σε μήνυμα να μην μείνει καμία απορία το τι είναι αυτές οι μαύρες φύσες. Εδώ. Αυτά εδώ που κάνει τώρα ο φακός. Είναι πάρα πολλές, είναι περί των 32, μήπως έχουν κάποια σχέση με τους 32 τένοντες. Δεν γνωρίζω καθόλου, δεν είναι εδώ και ο επιτελάκης, ο κύριος Βακενάς. Έτσι για να μου το έλεγε off the camera. Εδώ βλέπουμε έχουν πέσει πάνω τάβλες, πάνω στο σίδερο, στη διπλοσιδερωμένη σειρά. Έχει μείνει τώρα και έχει περικυκλώσει μάλλον. Αυτά τα μαδέρια εδώ, οι τάβλες, έχουν περικυκλώσει το παραλληλόγραμμα, αυτό σχήμα που μέσα υπάρχουν οι 32 τένοντες, 32 σε αυτήν τη σειρά και 32 σε αυτήν τη σειρά, έτσι. Βλέπουμε συνέχεια σιδέρωμα, δεν ξέρω πόση ώρα θα τους πάρει, αλλά είναι δεδομένο πως αύριο εδώ θα πέσει το μπετό. Αυτό θα το λέω έγκυρα. Έχουμε πακτολό εργασιών τώρα αυτό το απόγευμα στον τομέα 5. Είναι πάνω από 15 μαστόρια μπλεκαπελάκηδες, σιδεράδες του υπεργολάβου κυρίου Κότσιρα. Και ετοιμάζουν αυτό που ετοιμάζουν, παιδιά. Όποιος γνωρίζει τι και πώς, με μήνυμα να το αναφέρει για να διαδοθεί. Ξέρω ότι γράφετε πολύ μηνύματα, ξέρω ότι παρακολουθείτε πολύ μηχανική και μηχανολόγοι σχετική με την οικοδομή και τα οικοδομικά. Έτσι γράφετε μηνυματάκια, ειδικά εσείς από την επαρχία, οι 2-3 που μου γράφετε συνέχεια τα σωστά, το τι είναι και πώς. Γράφτε μου για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Λοιπόν, με αυτό το βιντεάκι το επικό θα συνεχίσουμε πάλι αύριο, παιδιά, το πρωί. Θα είναι εδώ η κάμερα να εστιάζει όλες τις εργασίες. Ζητοφωνάζω, ζήτω η ΑΕΚ, με λησανίδη και τα έργα σου. Είσαι θεούλης. Γεια χαρά, ρε μαγκές.